Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα δύο λόγια με αφορμή την παρουσία σας εδώ. Έλληνες που αγωνίστηκαν στην Κύπρο σε μια δύσκολη περίοδο, βρίσκεστε σήμερα εδώ στην περιοχή μας για να τιμήσετε πρώτα απ' όλα τη μνήμη τους. Κάθε χρόνο ο Δήμος Καλαμάτας κάνει ένα μνημόσυνο για τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν Ελλαδίτες και Έλληνες της Κύπρου το 1974, πολεμώντας για την ελευθερία της Κυπριακής Δημοκρατίας και για να διασφαλίσουν το δικαίωμα σε όλους εμάς να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και να ζούμε σε ένα ελεύθερο κόσμο. Και νομίζω ήταν χρέος και ευθύνη και δική μου να είμαι σήμερα εδώ, να αποτίσω και εγώ το φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε και αγνοούμενους από την Καλαμάτα και από την περιοχή. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και το Δήμο Καλαμάτας που κάνει κάθε χρόνο αυτό το μνημόσυνο ως ένδειξη μνήμης, υπόμνησης, αλλά και ευθύνης πρωτίστως, υπό την έννοια του ότι δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, αλλά είναι να μετουσιώνουμε αυτή τη μνήμη και ανάμνηση σε ευθύνη και καθήκον για να δημιουργούμε τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζουμε ένα καλύτερο αύριο για την Κυπριακή Δημοκρατία και για τον Ελληνισμό ευρύτερα. Ως εκ τούτου, η παρουσία μου ήταν με αφορμή το μνημόσυνο, αλλά ήταν και ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη πόλη, μια περιοχή της Ελλάδας που φημίζεται και για τις ομορφιές της, αλλά πολύ περισσότερο για τους αγώνες της για τον Ελληνισμό. Τέσσερις δεκαετίες τώρα συζητάμε για το Κυπριακό. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν πάλι συζητήσεις με την υποψία κάποιων ότι μπορεί να υπήρχε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, και πάλι δεν υπήρξε. Διαψεύστηκαν ακόμα και αυτοί που πίστευαν ότι μπορεί να πάμε ένα βήμα παραπέρα αυτή τη φορά. Σήμερα, σε τι φάση βρισκόμαστε στο πεδίο των διαπραγματεύσεων? Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να διαχωρίσουμε κάτι. Ποιος έκανε προσπάθεια επί της ουσίας και ποιος απλά έδειχνε ότι κάνει προσπάθεια. Εγώ θα αναφέρω ότι η δική μας πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η διαπραγματευτική μας ομάδα, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση από τη δική της πλευρά, στις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενέβη, ειδικότερα στον Γκραν Μοντάνα, έκανε ό,τι καλύτερο, με προτάσεις, με αντιπροτάσεις, με πρωτοβουλίες, μέσα από τις οποίες, θα το πω αυτό για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι λέμε, όλες οι προσπάθειες μας και οι προτάσεις μας δεν είχαν στόχο να δημιουργήσουν μια επόμενη μέρα και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εις βάρος των Τουρκοκυπρίων, αλλά είχαν ως στόχο και πρόθεση να διασφαλίσουν μια ειρηνική λύση η οποία θα δημιουργεί προϋποθέσεις ευημερίας για το νησί, για όλους τους πολίτες του. Δεν είμαστε εδώ για να υποθηκεύσουμε το μέλλον του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ως εκ τούτου πρέπει να στοχοθετούμε και να βάζουμε στο τραπέζι των συνομιλίων προτάσεις που να οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα γίνω συγκεκριμένος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι μπορούμε να αποδεχτούμε μια λύση που θα αφήνει τουρκικά στρατεύματα στο νησί ή θα διατηρεί εγκυητικά, παρεμβατικά ή κυπεμβατικά δικαιώματα για την Τουρκία. Άρα αυτό που μας ζητείτε από την Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα πω από τους τρίτους, αλλά ως συνέπεια του ότι δεν άλλαξε τη θέση της η Τουρκία, δεν ήταν δυνατόν να γίνει από εμάς αποδεκτό ούτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, ούτε και από την ελληνική κυβέρνηση. Και είναι αυτό που αναδείξαμε όλη αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Γι' αυτό δεν είχαμε κατάληξη. Δεν είχαμε κατάληξη διότι η άλλη πλευρά δεν προχώρησε στο αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι μια ευρωπαϊκή χώρα και πολίτες ενός ευρωπαϊκού κράτους είναι δυνατόν να αποδεχτούν να είναι πολίτες κατώτερης τάξης μετά από μια λύση. Ζούμε σε μια κατεχόμενη πατρίδα. Αντιλαμβάνεστε, η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, να σας ευχαριστήσω και το σταθμό σας και εσάς προσωπικά, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε ένα κανάλι της περιοχής και της ευρύτερης γενικότερα περιοχής, αναδεικνύοντας το στοιχείο ότι η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή ένα ευρωπαϊκό κράτος που το 37% του εδάφους του είναι υπό την κατοχή της Τουρκίας. Δεν είναι λίγο οξύμορο, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό κράτος. Η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της Ευρώπης. Ωστόσο, για ορισμένα ζητήματα όπως αυτό, η Ευρώπη δεν λαμβάνει ξεκάθαρη θέση. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα αυτό που θέτεται τώρα, υπό την έννοια πώς ασκείται η διεθνής διπλωματία. Να μην περιμένουμε ότι μέσα στα πλαίσια της διεθνούς διπλωματίας θα υπάρξουν τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες τοποθετήσεις που θα απηχούν
ή θα δημιουργούν πάντα τις προϋποθέσεις σύμπλευσής τους με τις ευρύτερες γενικότερες αρχές διεθνούς και όχι μόνο δικαίου. Το επιδιώκουμε αυτό. Υπάρχει μια αλλαγή και θα αυτό να σημειώσω, διότι μπορεί να μην πετύχαμε την επίτευξη λύσης στην Γενέβη πρόσφατα, όμως πετύχαμε αρκετά σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να σημειώσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που με τόσο σαφή και διακριτό, καθαρό τρόπο τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει αυτό. Άρα πετύχαμε, ελληνική κυβέρνηση και η Κυπριακή Δημοκρατία, να αναδείξουμε το στοιχείο αυτό, το κεφάλαιο της ασφάλειας. Το Κυπριακό είναι 4, 5, 6, 7 κεφάλαια επιμέρους και πιο ουσιαστικά. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Δηλαδή, πότε θα αποχωρήσουν τα στρατεύματα, αν θα υπάρξει συμφωνία που θα δίδει δικαιώματα επεμβατικά ή και εγγυητικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε χώρα, τα οποία με πρόσχημα αυτά η Τουρκία την προηγούμενη φορά εισέβαλε στο νησί, ενώ δεν τα είχε, με πρόσχημα ότι τα είχε και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι υποσυζήτηση. Ποιο είναι το σημαντικό? Ότι αναδείξαμε αυτό το στοιχείο. Άρα, σε επόμενες διαπραγματεύσεις, αυτό παραμένει στο τραπέζι ως αφετηριακή γραμμή υπό την έννοια της καθολικής θέσης Ελλάδας-Κύπρου, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση στο Κυπριακό που να αφήνει τουρκικά στρατεύματα στο νησί, που να αφήνει εγγυητές, να αφήνει εγκύτριες δυνάμεις, επεμβατικά ή παρεμβατικά δικαιώματα. Άρα, μπορεί να μην είχαμε επίτευξη λύσης, είχαμε όμως μια χάραξη διακριτής γραμμής για ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι το ζήτημα της ΑΟΣ, τα πετρέλαια, η όλη κινητικότητα, η περιοχή είναι σαν μια πυρηνταποθήκη έτοιμη να εκραγεί με βάση την τουρκική προκλητικότητα. Και στο πλαίσιο αυτό είναι χαρακτηριστική και η συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων, όπως του Αμερικανικού στόλου με το αεροπλάνο φόρο. Πώς μπορεί ομαλά να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία? Το χαμόγελο νομίζω είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε, υπό την έννοια ότι εμείς παραμένουμε σοβαροί, όρημοι και ψύχρεμοι στις τουρκικές προκλήσεις. Ασπίδα και δόρυ μας είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την έννοια του ότι αποτελεί το βασικό εφαλτήριο άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μπορεί να είμαστε ένα μικρό κράτος σε ισχύ, σε δύναμη, όμως είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο έχει όλες τις δομές στις οποίες ανταποκρίνεται επαρκώς πλήρως στα πλαίσια της παρουσίας του στη διεθνή σκακέρα, αλλά πολύ περισσότερο στην ευρωπαϊκή σκακέρα. Νομίζω πως έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε, αλλά και να έχουμε ένα ρόλο σημαντικό σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή, όπως την είπατε εσείς. Είναι μια περιοχή όπου οι συνθήκες που βιώνουμε εμείς δεν είναι οι συνθήκες κανονικότητας, και αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Επίσης, καμιά φορά ξεχνάμε και νομίζουμε ότι αυτό που εμείς βιώνουμε σήμερα ως ασφάλεια εδώ, εσείς, εμείς στην Κύπρο, όλοι εμείς, ο Κυπριακός και ο Ελλαδικός Ελληνισμός, όπως συνηθίζω να λέω κι εγώ, είναι η κανονικότητα? Όχι. Γύρω η περιοχή φλέγεται, έχει πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, κόσμος υποφέρει, πόλεμος παντού. Εμείς λοιπόν αποτελούμε ένα σημείο αναφοράς για ασφάλεια και ειρήνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα προηγούμενο διάστημα είχαμε τις τριμερείς συνεργασίες, συμμαχίες με Ισραήλ, με Αίγυπτο, πάντα με την Ελλάδα παρούσα. Αυτό τι δείχνει? Αναδεικνύει το ρόλο μας με την Ιταλία, με τις χώρες του Νότου. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να αποτελούν ένα πλαίσιο ασφάλειας για τις υπόλοιπες ενέργειες που προχωρούμε. Άρα δεν προχωρήσαμε στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΣ μας μόνο ως έχοντες το δικαίωμα. Το ασκήσαμε το δικαίωμα έχοντας προηγούμενα, αλλά και παράλληλα δημιουργήσει το πλέγμα, το πλαίσιο συνεργασιών με χώρες που έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή, αλλά παράλληλα αναδεικνύοντας και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως με την ευκαιρία είναι ότι όλα αυτά, θα το πω με όση βαρύτητα θα μπορούσε να υπάρχει, γίνονται στα πλαίσια και μόνο και σε συνεχή συνεργασία με την Ελλάδα. Και όπως συνηθίζω να λέω, δεν συμφωνούμε με την Ελλάδα και δεν έχουμε τους ίδιους στόχους απλά επειδή έχουμε κοινά συμφέροντα. Έχουμε κοινούς στόχους γιατί έχουμε κοινές αρχές και αξίες. Μας ενώνουν κοινές αρχές και αξίες. Είμαστε χώρες, λαοί που επιδιώκουμε την ειρήνη, επιδιώκουμε την ασφάλεια, επιδιώκουμε την ευημερία, ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για εμάς, για τους πολίτες των δικών μας κρατών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση, δυστυχώς,
με την Τουρκία, η οποία δεν αναδεικνύει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ασφαλώς δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε όμως εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε, όχι για να τα λυπάνουμε, ούτε να τα ενθαρρύνουμε. Για να τα αντιμετωπίσουμε με την ωριμότητα, τη συνεργασία, τη ψυχραιμία, και νομίζω ότι μέχρι σήμερα είμαστε σε μια καλή πορεία. Είσαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της διεθνής κοινότητας στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ΑΟΣ και την υποστήριξη που κατά έναν τρόπο δείχνει στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κύπρος? Είμαστε ικανοποιημένοι για την, διαδικασία που προχωρεί και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε εδώ για να μην λέμε πολλά λόγια. Έχουμε επιλέξει την οδό των έργων παρά των πολλών λόγων, και νομίζω αυτό είναι πολύ εμφανές. Τόσο εμφανές που νομίζω όσοι ήθελαν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα το αντιμετωπίζουν με δυσκολία. Θα έλεγα και με αμηχανία. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνεται, κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Πάντα υπάρχει κάτι περισσότερο να γίνει. Αυτό το θυμάστε πάντα για όλα τα θέματα. Και αν τα πας καλά, μπορείς να τα πας ακόμα καλύτερα. Αν τα πας καλύτερα, μπορείς να τα πας ακόμα καλύτερα. Ως εκ τούτου, και αν έχουμε δημιουργήσει το πλέγμα ασφάλειας που είναι θεματοφύλακας για τις ενέργειες, μπορούμε να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε συνέχεια. Θα κλείσω με κάτι λίγο διαφορετικό. Η πόλη μας, η Καλαμάτα, το Διεθνές Αεροδρόμιο εδώ στην περιοχή μας, συνδέεται πλέον με πτήσεις με την Κύπρο. Ένα κάλεσμα και προς τους Κύπριους αλλά και προς τους Έλληνες για αυτή την σύνδεση και το πώς μπορούν έτσι να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τις περιοχές. Μα ξεκινώντας τη συνομιλία μας, ευχαριστώ πολύ. Είχα πει ότι μεγάλη χαρά είσαι στην Καλαμάτα, ένα τόσο υπέροχο τόπο που νομίζω ότι έχει απίστευτες όχι μόνο μορφές αλλά και παραπομπές σε μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Και επειδή εμείς στην Κύπρο, οι Έλληνες της Κύπρου, έχουμε βαθιά χαραγμένη την ελληνική ιστορία αλλά και την Ελλάδα στην καρδιά μας, νομίζω πως η Καλαμάτα είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πιο ουσιαστικά σημεία αναφοράς που όταν τα επισκεφτεί ένας Έλληνας της Κύπρου θα νιώσει ιδιαίτερα και θα μείνει χαραγμένη στην καρδιά του. Κύριε Πρέσβη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία που είχα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλό.